Περί Πούσκιν. Είναι δύσκολο να μιλήσεις για τον Πούσκιν σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα γι' αυτόν. Ο Πούσκιν ήταν μέγας ποιητής. Ο Ναπολέον ήταν λιγότερο μέγας από τον Πούσκιν. Και ο Μπίσμαρκ σε σύγκριση με τον Πούσκιν ήταν ένα τίποτα. Και ο Αλέξανδρος ο πρώτος, και ο δεύτερος, και ο τρίτος δεν φτάναν ούτε στο δαχτυλάκι του Πούσκιν. Και οι άνθρωποι όλοι δεν φτάνουν ούτε στο δαχτυλάκι του Πούσκιν. Και μόνο αν τον συγκρίνεις με τον Γκόγκολ, ο Πούσκιν δεν φτάνει ούτε στο δαχτυλάκι του. Γι' αυτό, αντί να γράψω για τον Πούσκιν, καλύτερα να σας πω για τον Γκόγκολ. Ο Γκόγκολ όμως ήταν τόσο μέγας που δεν κάνει να γράψεις τίποτα γι' αυτόν. Και έτσι λοιπόν θα σας γράψω τελικά για τον Πούσκιν. Εδώ που τα λέμε όμως, είναι λιγάκι προσβλητικό να γράψεις για τον Πούσκιν μετά τον Γκόγκολ. Για τον Γκόγκολ όμως δεν κάνει να γράψεις. Προτιμότερο είναι λοιπόν να μην γράψω τίποτα για κανέναν.